Η τρίτη μας διάλεξη έχει σχέση με το προγραμματισμό του PLC. Προγραμματισμός PLC σημαίνει να δημιουργήσουμε μια σειρά από εντολές, οι οποίες λύνουν ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο που αντιστοιχεί σε μια λειτουργία ενός αυτοματισμού. Η διαδικασία που ακολουθούμε για να γράψουμε αυτές τις εντολές αποτελεί το πρόγραμμα. Κάθε PLC έχει μια συγκεκριμένη γλώσσα μηχανής σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του hardware. Είναι δυνατό θεωρητικά να προγραμματίσουμε ένα PLC γράφοντας εντολές σε μία γλώσσα μηχανής. Κάτι τέτοιο όμως θα έκανε τα PLC να προγραμματίζονται με τρόπο επίπονο και μόνο από ανθρώπους με βαθιά γνώση στη δομή και λειτουργία των διαφόρων επεξεργαστών. Για το σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές των PLC πρότειναν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο των συστημάτων. Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού εξαρτάται από την εμπειρία και τη γνώση του χρήστη σε ψηφιακά ηλεκτρονικά, σε υπολογιστές, σε συστήματα αυτοματισμού που λειτουργούν με κλασικό τρόπο και φυσικά εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε γραφικές και μη γραφικές ανάλογα με το είδος των στοιχείων που χρησιμοποιούν. Οι πρώτες χρησιμοποιούν γραφικά στοιχεία που μοιάζουν αρκετά στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον κλασικό αυτοματισμό και επίσης σύμβολα λογικών πυλών. Είναι πιο προσιτές σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία στον κλασικό αυτοματισμό και έχουν πλεονεκτήματα της καλύτερης υποπτίας. Οι δεύτερες χρησιμοποιούν εντολές, που η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία εντολή της γλώσσας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος σε ένα PLC μπορεί να γίνει με τη μορφή διαγράμματος επαφών, τη λεγόμενη γλώσσα ladder ή ladder diagram, με τη μορφή λίστας εντολών, statement list ή STL, και με τη μορφή λογικού διαγράμματος, function block diagram ή FBD. Υπάρχει και η γλώσσα Matrix, η οποία είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που κατασκευάστηκε από τη Festo, φιλική στο χρήστη και ειδικά για ηλεκτροπνευματικά και ηλεκτροδιαβλικά συστήματα. Η διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος αυτοματισμού με τη χρήση PLC ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Καθορισμός του προβλήματος αυτοματισμού, επιλογή και καθορισμός των απαιτούμενων εισόδων-εξόδων και κατ' επέκταση του μεγέθους του PLC που θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή, σχεδίαση του αυτοματισμού με τον κλασικό τρόπο, κύριο και βοηθητικό, καθορισμός διευθύνσεων εισόδων-εξόδων του PLC που θα χρησιμοποιηθούν, μετατροπή του κλασικού σχεδίου του αυτοματισμού σε μορφή διαγράμματος επαφών, εάν χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα ladder, σειρμάτωση και εγκατάσταση του PLC και τέλος προγραμματισμός του ελεκτή και δοκιμή του αυτοματισμού. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου φέρεται η διαδικασία υλοποίησης αυτοματισμού με PLC. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μπουτόν που όταν το πατήσουμε θέλουμε ανάψει ένα διακόπτης. Δεξιά είναι το PLC η είσοδος, με S1 συμβολίζουμε το διακόπτη και με H1 συμβολίζουμε το λαμπτήρα. Σαν είσοδος και έξοδος είναι η τροφοδοσία του PLC. Αριστερά κάτω βλέπουμε το πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα και δεξιά βλέπουμε το πρόγραμμα σε ladder. Πώς ακριβώς γράφονται αυτά θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Άλλο ένα παράδειγμα, όπου εδώ έχουμε δύο μπουτόν, στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε δύο μπουτόν που επιθυμούμε ο λαμπτήρας να παραμείνει αναμένος για όσο χρονικό διάστημα το μπουτόν S1 και ένας από τους δύο άλλους διακόπτες S2 και S3 είναι ενεργοποιημένοι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πρόγραμμα σε γλώσσα STL και το πρόγραμμα σε ladder. Να πούμε μερικά για τη γλώσσα ladder. Η γλώσσα της λογικής ladder είναι μια γλώσσα διαγραμμάτων επαφών και αποτελείται από ένα τυποποιημένο σύνολο συμβόλων που αντιπροσωπεύουν τα τμήματα και τις οδηγίες ελέγχου. Η γλώσσα ladder είναι μια ευκολόχρηστη γραφιστική γλώσσα προγραμματισμού με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να γίνει απευθείας μετατροπή του ηλεκτρολογικού σχεδίου σε γλώσσα κατανοητή από το PLC. Ο όρος ladder, που σημαίνει σκάλα, χρησιμοποιήθηκε επειδή οι γραμμές ενός συμπληρωμένου διαγράμματος μοιάζουν με τις βαθμίδες μιας σκάλας. Με τη χρήση γραφικών εργαλείων, δηλαδή επαφών, ποινίων, καλωδιώσεων, χρονικών και άλλα, δομείται ένα λογικό πρόγραμμα ικανό να ακολουθήσει τη λογική συνδεσμολογία ενός κλασικού αυτοματισμού. Βέβαια, οι δυνατότητες που παρέχει είναι πολύ περισσότερες μιας και εκτελούνται λειτουργίες
αφού εκτελούνται και λειτουργίες σύγκρισης, μεταφοράς και μαθηματικής επεξεργασίας δεδομένων. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Ladder αποτελείται από Ranks, δηλαδή ένα σύνολο από γραφικές εντολές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες, τοποθετημένες μεταξύ δύο κάθετων γραμμών τροφοδοσίας, όπου η δεξιά γραμμή είναι η γραμμή έναρξης και η αριστερή γραμμή είναι η γραμμή επιστροφής. Οι διάφορες γραφικές εντολές που υπάρχουν σε ένα rank παριστάνουν τις εισόδους και τις εξόδους του PLC, όπως είπαμε, διακόπτες, μπουτών, αισθητήρια, τις λειτουργίες του PLC, χρονικά, μετρητές και άλλα, τις πράξεις σύγκρισης και απαριθμητικές λειτουργίες, μικρότερο, ίσο, μεγαλύτερο, τις μαθηματικές και λογικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, τις εσωτερικές μεταβλητές του PLC, τα bits, τα words, double words κτλ. Αυτά τα γραφικά εργαλεία συνδέονται με οριζόντιες και κάθετες γραμμές για να οδηγηθούν τελικά σε μία ή περισσότερες εξόδους ή και στοιχεία που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Κλείνοντας για τη γλώσσα Ladder, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο διακριτές περιοχές σε ένα διάγραμμα Ladder. Στην δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε στη διαφάνειά μας, τοποθετούμε τα σύμβολα για ενέργειες, όπως για παράδειγμα την ενεργοποίηση εξόδων, ηλεκτρονόμων και άλλα, ενώ αριστερά τοποθετούμε τα σύμβολα των συνθηκών που θέλουμε να συνδέσουμε τις ενέργειες. Οι δύο κύριες περιοχές του διαγράμματος φαίνονται σε αντιπαραβολή. Στην περιοχή των συνθηκών μπορούμε μόνο να ελέγξουμε ή να κάνουμε ερωτήσεις, ενώ στην περιοχή των ενεργειών λέμε στον ελεγκτή να κάνει κάτι. Εδώ υπάρχουν δύο είδη γλωσσών Ladder. Είναι η απλή, η Basic Ladder Language, αλλά υπάρχει και η ενισχυμένη Ladder, θα δούμε, όπου αυτή χρησιμοποιεί επιπλέον Function Blocks ή Functional Instructions προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ αυτό το πρόγραμμά μας. Εδώ υπάρχει ένας πίνακας ταξινόμησης εντολών, PLC, αριστερά είναι οι βασικές εντολές και δεξιά είναι οι ενισχυμένες εντολές. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα λαμπτήρα, ο οποίος ελέγχεται από δύο διακόπτες Α και Β και θέλουμε να ανάβει μόνο όταν και οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί. Σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, θα φτιάχνουμε τη συνδεσμολογία του σχήματος. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παραπάνω παράδειγμα είναι το παράδειγμα της λογικής SEND. Πιο αναλυτικά, ισχύει ότι η λάμπα θα ανάψει μόνο εάν ικανοποιηθούν οι εξής συνθήκες. Ο διακόπτης Α να είναι κλειστός και ο διακόπτης Β να είναι κλειστός. Αν τώρα αντικαταστήσουμε το Α με την είσοδο Ι1, input 1, και το Β με το Ι2, input 2, τη δε λάμπα με όμικρον 1, η έξοδος 1, η πράξη END σε Ladder θα έχει, όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος της διαφάνειάς σας. Πράγμα το οποίο σημαίνει, αν και ο διακόπτης 1 και ο διακόπτης 2 είναι κλειστός, τότε θα ανάψει ο λαμπτήρας. Θα δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε ένα λαμπτήρα που ελέγχεται από δύο διακόπτες Α και Β και θέλουμε να ανάβει όταν τουλάχιστον ένας διακόπτης είναι κλειστός. Θα φτιάχνουμε λοιπόν τη συνδεσμολογία που βλέπετε. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παραπάνω παράδειγμα είναι το παράδειγμα της λογικής OR. Δηλαδή ο λαμπτήρας θα ανάψει μόνο εάν ικανοποιηθούν οι εξής συνθήκες. Ο διακόπτης Α είναι κλειστός ή ο διακόπτης Β είναι κλειστός. Αν αντικαταστήσουμε το Α με input 1, Ι1, και το Β με Ι2, input 2, τη δε λάμπα με όμικρον 1, output 1, βλέπουμε στο κάτω μέρος του διαγράμματος την πράξη OR σε Ladder. Για να δούμε άλλο ένα παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα λαμπτήρα που ελέγχεται από τρεις διακόπτες, Α, Β και Γ, και θέλουμε να ανάβει όταν ο Α ή ο Β και ο γάμα είναι κλειστή. Οπότε η συνδεσμολογία είναι αυτή που βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης σας και καταλαβαίνουμε ότι το παραπάνω παράδειγμα είναι ο συνδυασμός της λογικής SEND και της λογικής OR. Πιο αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι ο λαμπτήρας θα ανάψει μόνο εάν ικανοποιηθούν οι εξής συνθήκες. Ο διακόπτης Α είναι κλειστός ή ο Β είναι κλειστός και ο γάμα είναι κλειστός.
Αν αντικαταστήσουμε τα α με ι1, το β με ι2, το γ με ι3, δηλαδή οι είσοδοι 1, 2 και 3, και τη λάμπα με ω1, η έξοδος 1, τότε ο συνδυασμός εν με ορ σε λάντερ θα έχει, όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος της διαφάνειάς σας. Στα παραπάνω παραδείγματα είδαμε ότι για να ανάψει η λάμπα πρέπει να είναι μερικές από τις εισόδους ή και όλες κλειστές. Πώς όμως τα προγραμματίσαμε αν θέλαμε μία επαφή να είναι ανοιχτή? Το φαινόμενο αυτό μας θυμίζει την άρνηση σε μία από τα ψηφιακά ηλεκτρονικά, την οποία συμβολίζαμε είτε με τόνο είτε με την πάνω παύλα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να γράψουμε τη λογική εξίσωση α ή β και γ όχι, τότε βλέπουμε στο κάτω μέρος της διαφάνειας το διάγραμμα σε Λάντερ, που σημαίνει ότι ενεργοποιείται η έξοδος ω1 όταν ο ι1 ή ο ι2 είναι κλειστός και ο ι3 διακόπτης είναι ανοιχτός. Έχουμε χρησιμοποιήσει λοιπόν το σύμβολο της ανοιχτής επαφής και της κλειστής επαφής. Εδώ βλέπουμε μερικά βασικά σύμβολα όταν προγραμματίζουμε σε Λάντερ, όπως είναι η normal open επαφή, η κανονικά ανοιχτή επαφή, η κανονικά κλειστή επαφή, η οποία δίνει λογικό 1 όταν παράμετρος γίνει 0, οι οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις, στη μία οριζόντια τα στοιχεία συνδέονται σε σειρά, ενώ με την κάθετη συνδέονται παράλληλα, είναι η άμεση έξοδος του προγράμματος, η οποία ενεργοποιείται όταν φτάνει λογικό 1, είναι η συμπληρωματική έξοδος του προγράμματος, η οποία ενεργοποιείται όταν φτάνει λογικό 0, είναι η έξοδος set, η οποία είναι συνεχώς ενεργοποιημένη όταν φτάσει μία φορά λογικό 1 και δεν έχει βέβαια ακολουθήσει ενεργοποίηση της αντίστοιχης reset, είναι η έξοδος reset, η οποία είναι συνεχώς απενεργοποιημένη όταν περάσει μία φορά το λογικό 1 και το τέλος του προγράμματος. Εδώ βλέπουμε το προγραμματισμό σε Λάντερ για τις πύλες NAND και NOR. Δεξιά είναι οι πίνακες αληθείας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, για την πύλη NAND ότι η έξοδος θα είναι 1 όταν οι διακόπτες α και β είναι κλειστοί ή όταν μόνο ο β είναι ανοιχτή ή όταν μόνο ο β είναι on ή μόνο όταν ο α είναι on. Αλλιώς θα βγάζει έξοδο 0 όταν και οι δύο είναι κλειστοί. Βλέπουμε αριστερά το διάγραμμα σε Λάντερ. Εδώ χρησιμοποιούμε normally closed επαφές έτσι ώστε να απεικονίσουμε εύκολα τη λειτουργία της πύλης NAND. Όμοια είναι η πύλη NOR κάτω, όπου εδώ η συνθήκη, η πύλη NOR δίνει έξοδο μόνο όταν και η α και η β είναι normally closed. Το βλέπουμε αριστερά το διάγραμμά μας. Εδώ βλέπουμε την πύλη XOR σε Λάντερ. Δεξιά είναι ο πίνακας αλήθειας της XOR και βλέπουμε πότε δίνει άσο. Πότε δίνει λοιπόν άσο? Όταν, όταν έχουμε την α ή β όχι και τη β ή α όχι. Αυτή λοιπόν είναι ή το ένα ή το άλλο, οπότε είναι ένας συνδυασμός OR με δύο AND λογικές. Αριστερά είναι το διάγραμμα σε Ladder. Αν το διαβάσουμε το Ladder, αυτό δείχνει ότι η έξοδος είναι όχι. Η έξοδος είναι 1, πότε, όταν α ή β όχι, α και β όχι ή β και α όχι. Ας θεωρήσουμε τώρα ότι έχουμε ένα λαμπτήρα που ελέγχεται από δύο διακόπτες α και β και θέλουμε να ανάβει όταν ο α και ο β είναι κλειστοί, αλλά με την προϋπόθεση λίγο χρόνο μετά αφού ικανοποιηθούν οι παραπάνω συνθήκες. Το διάγραμμα θα είναι όπως βλέπετε στο πάνω μέρος του παραδείγματος. Εδώ έχει τοποθετηθεί η διαδικασία delay on, όπου βάζουμε TAF, την τιμή του χρόνου που θέλουμε, σε D για μέρες, H για ώρες, M για λεπτά, S για δευτερόλεπτα και υπάρχει και το MS για χιλιοστά του δευτερολέπτου. Για παράδειγμα, αν θέλαμε ο χρόνος να ήταν 3,5 ώρες και 20 δευτερόλεπτα, όπου τα βάζουμε 3 ώρες, 30 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Στην ίδια διαδικασία, αν θέλαμε να είχαμε τάση στην έξοδο, αλλά μόνο για μερικό χρόνο, υπήρχε η εντολή delay off.
Εδώ έχουμε μία ladder με δύο εισόδους και δύο εξόδους. Βλέπουμε ότι η έξοδος α ενεργοποιείται όταν η είσοδος α ενεργοποιείται και η έξοδος β ενεργοποιείται μόνο όταν και οι δύο είσοδοι α και β είναι ενεργοποιημένες. Πώς μεταφέρουμε τώρα ένα λογικό κύκλο μας σε ladder. Στο παράδειγμα το πρώτο που βλέπουμε, έχουμε δώσει το λογικό μας κύκλωμα. Υπάρχουν οι τρεις πύλες όπως βλέπουμε, είναι η πύλη AND, είναι η πύλη OR και η πύλη XNOR. Αν δεν θυμόμαστε ακριβώς τις πύλες, υπάρχει διαφάνεια αυτή όπου φαίνονται πώς συμβολίζουμε τις πύλες. Έτσι με το σύμβολο αυτό είναι η AND GATE, με αυτό είναι η OR, με αυτό και με ένα σύμβολο ένα κυκλάκι στο τέλος είναι η NOT, η NAND όπως βλέπουμε εδώ, η NOR και η XOR. Έχουμε λοιπόν μία XOR, μία OR και μία AND. Θέλουμε το λογικό κύκλωμα αυτό να το μετατρέψουμε σε ladder. Πρέπει να διαβάσουμε τι ακριβώς κάνει το κύκλωμα αυτό. Εδώ βλέπουμε στην οθόνη μας ότι υπάρχουν δύο είσοδοι, η Y01 και η Y02, που κάνουν μια λειτουργία XOR. Αυτό μπαίνει σαν είσοδος με άρνηση όμως, XNOR, γιατί υπάρχει στο τέλος το κυκλάκι που βλέπετε στη διαφάνεια, εδώ. Αυτό είναι η XNOR λοιπόν. Αυτή μπαίνει σαν είσοδος αλλά με άρνηση σε μία πύλη OR που δέχεται για είσοδο πάλι με άρνηση το Y03. Αυτά μπαίνουν σαν είσοδος με άρνηση στο Q01 που δέχεται άλλες δύο εισόδους. Το αποτέλεσμα της XNOR και το αποτέλεσμα και το Y03. Για να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξουμε το λογικό διάγραμμα. Πριν το δούμε αυτό, θα σας πω ότι χρησιμοποιούμε διάφορα εναλλακτικά σύμβολα στη ladder. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε για την κανονικά ανοιχτή επαφή το σύμβολο αυτό που βλέπετε, για την κανονικά κλειστή επαφή το σύμβολο αυτό και για το ποινίο ηλεκτρονόμου ισχύως ή βοηθητικού ηλεκτρονόμου, για την έξοδο δηλαδή, αυτό το κύκλο που βλέπετε. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο διάγραμμα. Αυτή είναι η λειτουργία της πύλης XNOR. XOR είναι αυτή και εδώ με το σύμβολο αυτό είναι, όπως έχουμε πει, η συμπληρωματική έξοδος. Αυτή είναι η λειτουργία OR στις δύο αρνήσεις των Q02 και Y03 και εδώ είναι μία AND, οι οποίες αυτές οι τρεις πηγαίνουν για να τροφοδοτήσουν. Η μία είναι η έξοδος του Q02, αυτή είναι η Μ01 και αυτή είναι η Q01. Να δούμε λιγάκι το αρχικό διάγραμμα, εδώ. Η Q02, όπως βλέπουμε, το ξαναδούμε, προκύπτει από την έξοδο μιας πύλης XNOR, όπως φαίνεται και εδώ. Αυτή είναι η XOR και αυτή είναι στην ουσία η Q02 NOT. Ένα OR μας δίνει τη Μ01, να το δούμε λιγάκι. Πράγματι, η Μ01, η Μ1 που βλέπουμε, η έξοδός της προκύπτει από μία πύλη OR. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρνήσεις και γι' αυτό έχουμε σχεδιάσει τους κανονικά κλειστούς διακόπτες, κανονικά κλειστές επαφές. Και η Q01, αν δούμε από το σχέδιό μας, εδώ, η Q01 έχει τρεις εισόδους και χρησιμοποιείται μία πύλη AND με άρνηση της Μ1. Να το δούμε ξανά αυτό. Βάζουμε μια κανονικά κλειστή επαφή για τη Μ01 και βλέπουμε ότι το AND αυτόν μας δίνει τη Q0. Άλλο ένα παράδειγμα μετατροπής λογικού κυκλώματος σε ladder. Εδώ βλέπουμε το λογικό μας κύκλωμα. Έχουμε δύο εξόδους. Μία για την λάμπα, το έχουμε ονομάσει PL1 αυτή, και μία για το SOL1. Οι πύλες είναι δύο AND και μία OR. Επομένως, μπορούμε, αφού καταλάβουμε τη λογική αυτού του διαγράμματος, να φτιάξουμε το διάγραμμα σε ladder. Να το δούμε λιγάκι. Καταρχάς, υπάρχει AND μεταξύ του switch και τη SOL1. Βλέπουμε το switch και SOL1 σε AND. Αυτός είναι ένας τρόπος να ενεργοποιηθεί το PL1. Αν το start είναι σε κατάσταση 1. Πού το βλέπουμε αυτό? Βλέπουμε ότι το PL1 ενεργοποιείται αν ή συμβαίνει αυτό ή συμβαίνει εκείνο.
Έτσι αυτό το αποτυπώσαμε για το PL1. Για το PL1, με συγχωρείτε. Για το SOL1, πότε συμβαίνει, όταν, εδώ είμαστε, το SOL1 είναι η έξοδος αυτής της END. Αυτή η END μας δίνει το LS1 με άρνηση, το έχουμε βάλει, όπως βλέπετε, με μια κανονικά κλειστή επαφή, και πότε άλλοτε, όταν η PL1 είναι ON, και έχουμε βάλει σαν είσοδο το PL1. Να δώσουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ πάλι θέλουμε να μετατρέψουμε ένα λογικό κύκλο μας σε ladder. Βλέπουμε το λογικό κύκλο μας εδώ. Επειδή είναι πολύπλοκο, θα το απλοποιήσουμε. Θα γράψουμε λοιπόν τις εξισώσεις τις λογικές. Θα κάνουμε απλοποίηση με βάση της άλγεβρας του Bool. Οπότε προκύπτει ότι η έξοδος χ είναι β και α όχι και σε. Έτσι. Βάση αυτής της εξόδου που προέκυψε από την απλοποίηση, κάτω έχουμε σχεδιάσει, μάλλον σε αυτό έχουμε σχεδιάσει το απλοποιημένο διάγραμμα λογικής και εδώ έχουμε σχεδιάσει το απλοποιημένο ladder diagram. Τώρα κάνουμε ακριβώς το αντίστροφο, να μετατρέψουμε το ladder σε λογικό κύκλωμα. Πάνω λοιπόν υπάρχει ένα ladder διάγραμμα. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτό το διάγραμμα. Βλέπουμε ότι το start και το M1 είναι στην συνδυμολογία OR. Αρκεί να βάλουμε λοιπόν μία πύλη OR, όπως βλέπουμε εδώ. Σε σειρά, δηλαδή η λογική END είναι αυτή, με τη stop, άρα η πύλη END εδώ. Επίσης έχουμε μία END για το LS2 και το PS1 σε άρνηση, εδώ. Τα δύο αυτά μας κάνουν αυτό, δηλαδή, και αυτό είναι μια πύλη OR, τη βλέπουμε εδώ, και η έξοδος μας κάνει μαζί με το LS1, αυτή δηλαδή η έξοδος με το LS1 μας κάνει με μια πύλη END το μη 1. Βλέπουμε δηλαδή εν ολίγης εδώ μια OR, εδώ μια END, εδώ μια END, εδώ μια OR και εδώ μια END. Έχουμε 5 λογικές πύλες. Να δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Υπό ποιες συνθήκες θα ενεργοποιηθεί το ποινίο CR1. Κοιτώντας λοιπόν το ladder διάγραμμα, βλέπουμε ότι εάν το CR7 είναι OFF και το CR6 είναι ON, τότε η έξοδος ενεργοποιείται. Επίσης, όταν το CR7 είναι OFF, το CR2 είναι ON και το CR5 είναι ON, πάλι η έξοδος ενεργοποιείται. Άλλη περίπτωση, το CR7 να είναι OFF, το CR2 να είναι ON και το CR3 να είναι ON, πάλι ενεργοποιείται. Τέταρτη περίπτωση, το CR1 να είναι ON, το CR4 να είναι ON και το CR3 να είναι ON, ενεργοποιείται. Και τελευταία περίπτωση, το CR1 να είναι ON, το CR4 να είναι ON και το CR5 να είναι ON, η έξοδο CR1 ενεργοποιείται. Στο επόμενο παράδειγμα ζητείτε να εξηγηθεί η λειτουργία του διαγράμματος LAT που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας. Εδώ οι είσοδοι J00 και J01 είναι κανονικά ανοιχτές, normally open, ενώ οι είσοδοι J02 και J03 είναι κανονικά κλειστές. Η έξοδος Q00 θα είναι ενεργή, δηλαδή θα είναι 1, όταν το J00 είναι 1 και το J02 είναι 0, ή όταν το J01 είναι 1 και το J02 είναι 0, ή όταν το J00 είναι 1 και το J01 είναι 1 και το J02 είναι 0. Επίσης, για την έξοδο Q01 θα είναι ενεργή όταν το J01 είναι 1 και το J03 είναι 1, ή όταν το J00 είναι 1 και το J03 είναι 0, ή όταν το J00 και το J01 είναι 1 και το J03 είναι 0. Εδώ δεξιά φαίνεται ο πίνακας αληθείας. Αυτά δηλαδή πριν από λίγο περιγράψαμε, τα βλέπαμε εδώ όπου υπάρχει άσος στο Q00 και όπου υπάρχει άσος στο Q01. Εδώ ζητούνται για τις παρακάτω λογικές εξισώσεις να σχεδιαστούν τα διαγράμματα LAND. Θα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Εδώ είναι η πρώτη λογική εξίσωση. Τα J02 και είναι το 0,1, η έξοδος 0,1, είναι σε συνδεσμολογία E. Και
με το ΙΟΤΑ 1 μας δίνει την έξοδο 0,1. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως βλέπουμε, έχουμε η άρνηση της όμικρον 3, εδώ είναι, και το όμικρον 1, η άρνησή της, και το ΙΟΤΑ 3, και το ΙΟΤΑ 1, και σε σεισμολογία ή το ΙΟΤΑ 4 ή το όμικρον 2, μας δίνουν έξοδο όμικρον 2. Και η τελευταία περίπτωση, η όμικρον 3, πώς προκύπτει, από την άρνηση της όμικρον 2 και την άρνηση της όμικρον 1 και τη ΙΟΤΑ 1 και τη ΙΟΤΑ 3 και σε συνδυασμό τη ΙΟΤΑ 5 με την όμικρον 3. Σε ΙΥ δηλαδή. Εδώ ζητείται η λογική έκφραση που για την έξοδο OUT1, η οποία σχηματίζεται από το διάγραμμα λειτουργίας Ladder που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι πολύ απλό να το δείτε αυτό, αρκεί να δείτε ακριβώς τι κάνουν όλοι αυτοί οι διακόπτες. Ο ΙΟΤΑ1 είναι σε άρνηση, ΙΟΤΑ3, ΙΟΤΑ8 σε άρνηση, αυτός δηλαδή normally closed, normally open, normally closed, είναι σε E. Αυτή είναι αυτό που γράφουμε εδώ πέρα μέσα. Μετά η πράξη θα γίνει και, αυτοί οι δύο είναι σε E, αυτό που βλέπουμε, και αυτοί οι δύο είναι σε E, όπως βλέπετε. Όλο αυτό μας κάνει E με τον ΙΟΤΑ5, είναι αυτό που βλέπετε μέχρι εδώ. Και το ΙΟΤΑ4 και το ΙΟΤΑ9 με άρνηση μας κάνουν ένα E, όπως βλέπετε εδώ. Και όλο αυτό μας κάνει ένα E με το ΙΟΤΑ6. Αυτή λοιπόν η σχέση που βλέπετε προήλθε από το πώς είναι τοποθετημένοι οι διακόπτες στο διάγραμμα Ladder. Εδώ θα ζητείτε να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα Ladder για ένα πολυπλέκτη. Ο πολυπλέκτης λοιπόν έχει 4 input bits και έχει και 2 address bits. Βλέπουμε το πίνακα αλήθειας. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι το Χ δίνει το input bit D1 εάν το α1 και το α2 είναι 0. Εάν το α1 είναι 0 και το α2 είναι 1, το πολυπλέκτης δίνει το input bit D2 και ούτω καθεξής. Από το πίνακα αλήθειας λοιπόν, μπορούμε να σχεδιάσουμε το ladder διάγραμμα, το οποίο είναι αυτό. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε πώς φτιάχνουμε ένα πολυπλέκτη σε ladder logic. Να συνεχίσουμε. Εδώ μας δίνονται λοιπόν δύο boolean εξισώσεις, όπου ζητούνται. Πρώτον, να σχεδιαστεί το διάγραμμα ladder χωρίς απλοποίηση και δεύτερον, με απλοποίηση. Για την πρώτη σχέση, εδώ που βλέπετε, αυτή είναι η πρώτη λογική εξίσωση, σχεδιάζουμε το διάγραμμα Ladder. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία E καταρχάς εδώ. Μία και εδώ, δηλαδή α, E, β και α, E σε β τόνος, E, D, α τόνος σε, όλο αυτό E, α, β, σ, δ. Με και εννοούνται. Αυτά μας δίνει το χ. Αν κάνουμε απλοποίηση θα δούμε ένα πολύ πιο απλό ladder διάγραμμα, γιατί όλα αυτά μας κάνει σχέση α, ε, δ, σ, β και φτιάχνουμε το διάγραμμα αυτό που βλέπετε. Και για τη δεύτερη σχέση έχω κάνει κατευθείαν το διάγραμμα με απλοποίηση. Εδώ είναι η απλοποιημένη μορφή. Και βλέπουμε το διάγραμμα μας δίνει το χ με απλοποίηση. Με συγχωρείτε, τα έχω κάνει και στις δύο. Εδώ είναι με απλοποίηση και εδώ χωρίς απλοποίηση. Βλέπετε ότι πρέπει οπωσδήποτε πριν κάνουμε τα ladder διαγράμματα να κάνουμε απλοποιήσεις με την Algebra Bool αν χρειαστεί. Στην επόμενη εφαρμογή ζητείτε τη μαθηματική συνάρτηση που η οποία σχηματίζεται από το παρακάτω διάγραμμα λειτουργίας LAND. Εδώ είναι γραμμένη στην οθόνη σας η μαθηματική συνάρτηση η οποία σχηματίζεται. Και για να εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Το AND1, όταν δέχεται 1 στο ΕΕ, εδώ που βλέπετε, πραγματοποιεί την πρόσθεση των ακεραίων JW0 στο IN1, input number 1, και DBW3 στο IN2. Το δε αποτέλεσμα εκχωρείται στο MW100. Το MUL1, όταν δέχεται άσο στο Y1,
Πραγματοποιεί τον προπλησιασμό των ακεραίων MW100 που υπάρχει στο N1, επί 15 που υπάρχει στο N2, το δε αποτέλεσμα εκχωρείται στο MW102. Το DIV1, το DIV-I μάλλον, όταν δέχεται 1 στο ε-E, πραγματοποιεί τον προπλησιασμό των ακεραίων MW102 επί MW0 και το αποτέλεσμα εκχωρείται στο MW4. Οπότε προκύπτει αυτή η πράξη που βλέπετε. Δηλαδή, MW4 είναι ίσον με JW0 συν DBW3 και όλο αυτό επί 15 διά MW0. Εδώ ζητείτε να εξηγηθεί η λειτουργία του προγράμματος πάλι σε ladder που φαίνεται στο σχήμα σας. Είναι η λειτουργία του Move Instructions. Όλα αυτά τα έχουμε αναλύσει στην προηγούμενη διάλεξή μας που είπαμε ένα μέρος του προγραμματισμού των PLC. Όταν έρθει ένα στην είσοδο E1, το περιεχόμενο της ακίδας J-E μεταφέρεται στη διεύθυνση που δείχνει η ακίδα OUT. Η ακίδα J1 μπορεί να περιέχει αριθμούς των 8, 16, 32 bits. Αν τώρα το περιεχόμενο της ακίδας J1 έχει περισσότερα bits από αυτά που μπορεί να χωρέσει η διεύθυνση OUT, τότε τα παραπάνω bits κόβονται. Δηλαδή, αν θέλουμε να μεταφέρουμε σε μία 8-bit διεύθυνση ένα 16-bit αριθμό, θα γραφτούν στη διεύθυνση μόνο τα 8 πρώτα bits του αριθμού. Επίσης, αν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα 8-bit αριθμό σε μία 16-bit διεύθυνση, θα γραφτεί ο αριθμός των 8 bit και τα υπόλοιπα ψηφία θα συμπληρωθούν με το 0. Η εντολή εκτελείται όταν το J00 γίνει 1. Το δε περιεχόμενο του MW10 αντιγράφεται στο Data Word 12 του DB που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη τιμή. Η έξοδος Q40 γίνεται 1 όταν η εντολή εκτελείται. Εδώ ζητείτε να εξηγηθεί η λειτουργία του προγράμματος που φαίνεται στο σχήμα σας. Εδώ υπάρχει ένα subcounter όπως βλέπετε. Ο μετρητής σε 1 έχει προκαθορισμένη τιμή 0. Δηλαδή μετά από κάθε reset παίρνει τη τιμή 0. Γενικά την αρχική τιμή του μετρητή την προσδιορίζουμε με τη σύνταξη σε τιμή όπου η τιμή είναι μεταξύ 0 και 999 στην είσοδο του μετρητή. Εδώ. Όταν το System On πάρει τη τιμή 1, ο μετρητής είναι σε θέση να ξεκινήσει τη λειτουργία του, αφού ταυτόχρονα απενεργοποιείται η είσοδος του, S, η οποία θέτει την προκαθορισμένη τιμή στο μετρητή. Αυτή είναι εδώ. Με το System On λοιπόν στη θέση 1, κάθε θετική ακμή του P-Pulse, εδώ, αυξάνει τη τιμή του μετρητή σε 1, κατά 1, έως ότου φτάσει στην τιμή 999. Όσο η τιμή του μετρητή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, η έξοδος P-ON είναι 1. Στην έξοδο CV_BCD αναθέτεται στο P, εδώ δηλαδή, στο P_ που βλέπετε, η τρέχουσα τιμή του μετρητή σε κώδικα BCD και είναι τύπου Word. Με την ενεργοποίηση του Pulse, αυτό 15, σε 1, η τιμή του μετρητή μηδενίζεται. Τέλος, όταν το System On πάρει την τιμή 0, εδώ φαίνεται αυτό, η είσοδος S του μετρητή παίρνει παλμό θετικό και ο μετρητής παίρνει την προκαθορισμένη τιμή, που στην περίπτωσή μας είναι 0. Δηλαδή, εδώ είναι η προκαθορισμένη τιμή. Δηλαδή, μηδενίζεται. Ένας απαριθμητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχει το αριθμό των οχημάτων σε ένα χώρο πάρκινγκ. Όταν τα οχήματα μπαίνουν στο χώρο από την είσοδο, ο απαριθμητής μετρά προς τα πάνω. Όταν βγαίνουν από την έξοδο, ο απαριθμητής μετρά προς τα κάτω. Όταν τώρα η μετρούμενη τιμή φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή, η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό οχημάτων που χωρά στο πάρκινγκ, ενεργοποιείται μια ενδεικτική λιχνία στην είσοδο του πάρκινγκ. Εδώ βλέπουμε τον κώδικα σε ladder. Να εξηγήσουμε πώς έγινε αυτό. Για να υλοποιήσουμε την εφαρμογή, χρησιμοποιήσαμε ένα απαριθμητή αύξησης-μείωσης, up-down, συγκεκριμένα τον up-down counter 48, όπως βλέπετε εδώ. Ένας διακόπτης που έχει προσαρμοστεί στην είσοδο του πάρκινγκ συνδέεται στην είσοδο J00. Ένας άλλος προσαρμοσμένος στην είσοδο J01 συνδέεται.
Το πάρκινγκ έχει χώρο για 150 οχήματα. Αυτή είναι και η τιμή που δίνεται στον απαριθμητή σαν προκαθορισμένη τιμή μέτρησης, δηλαδή αυτή είναι η preset value. Στην έξοδο Q01, εδώ, συνδέεται η ενδεικτική λιχνία πληρότητας του πάρκινγκ. Αν η μέτρηση στον απαριθμητή φτάσει στο 150, η Q01 ενεργοποιείται και ανάβει η λιχνία. Αν ένα αυτοκίνητο βγει από το πάρκινγκ, η μέτρηση γίνεται 149 και η ενδεικτική λιχνία σβήνει. Να δούμε τώρα και ένα τελευταίο παράδειγμα σε Lander, που έχει θέμα με φωτεινούς σηματοδότες. Εδώ ζητείται να δημιουργηθεί το διάγραμμα σε Lander, χρησιμοποιώντας χρονικά, έτσι ώστε το Q00 να είναι κόκκινο, να μένω 10 δευτερόλεπτα. Η έξοδος δηλαδή αυτή. Η έξοδος Q01 πράσινη, να μένω για 10 δευτερόλεπτα. Και το Q02, η έξοδος, το φανάρι, πορτοκαλί, να μένω για 5 δευτερόλεπτα. Εδώ, στις επόμενες δύο διαφάνειες, δίνεται το πρόγραμμα σε γλώσσα Lander για την υλοποίηση του φαναριού. Για να δούμε το διάγραμμα 1, το Network 1. Πώς ακριβώς, τι ακριβώς έχουμε κάνει. Στον είσοδο ON, δηλαδή τη Y01 του PLC, συνδέουμε ένα διακόπτη, ο οποίος θα πραγματοποιεί την έναρξη λειτουργίας του φαναριού. Για όσο διάστημα η ON είναι ενεργή, 1 δηλαδή, η έξοδο START, η Q03, είναι επίσης 1 και μπορεί να ανάβει μέσω αυτής μια ένδειξη που θα δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας του φαναριού. Να δούμε τώρα το Network 2. Συγχωρείτε, 2. Όσο η έξοδο start, εδώ, όσο η έξοδο start είναι ανενεργή, 0, το network 2 είναι επίσης ανενεργό. Όταν η start γίνει 1 και η βοηθητική S-timer είναι ανενεργή, εδώ είμαστε, τα χρονικά DB1 και τον, DB2 δηλαδή, δέχονται θετική τάση στην είσοδό τους και ξεκινούν τη λειτουργία τους. Το μεν πρώτο χρονικό, το DB1, θα δώσει αμέσως ένα θετικό παλμό για 10 δευτερόλεπτα. Τόσο το έχουμε ρυθμίσει από την είσοδό του. Και για αυτό το χρονικό διάστημα θα ανάβει το κόκκινο φανάρι που συνδέεται στην έξοδο, το Q00. Το χρονικό τον, το DB2, θα καθυστερήσει 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή όσο θα ανάβει το κόκκινο φανάρι να δώσει παλμό και αμέσως μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος θα δίνει στην τάση στην έξοδο green, Q01, όπου συνδέεται το πράσινο φανάρι. Για τα χρονικά, μην ξεχνάτε, έχουμε μιλήσει στην προηγούμενη διάλεξή μας. Το Network 3 τώρα. Μόλις ενεργοποιηθεί η έξοδος green, το χρονικό τον, το DB3, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, όπου μετά από 10 δευτερόλεπτα θα δώσει θετική τάση και θα ενεργοποιήσει τη βοηθητική S-timer. Η S-timer με τη σειρά της θα επενεργοποιήσει το κύκλωμα Network 2. Η S-timer είναι normally closed και στο κύκλωμα 2 και θα δώσει παλμό ώστε να ενεργοποιηθεί το Network 4. Να εξηγήσουμε τώρα το Network 4. Το χρονικό DB4 θα λάβει θετικό παλμό από το S-timer, αν θυμηθούμε το Network 3, υπό την προϋπόθεση ότι το start είναι ενεργό και με τη σειρά του θα ανάψει το κίτρινο φανάρι, η έξοδος yellow δηλαδή, το Q02, για 5 δευτερόλεπτα. Και τελειώνουμε με το Network 5, όπου βλέπουμε ότι όσο το κίτρινο φανάρι, το Q02, είναι αναμένο και η S-timer είναι 1, μόλις σβήσει το κίτρινο φανάρι, το Q02, η S-timer θα γίνει 0 και επανενεργοποιείται το Network 1. Έχουμε ολοκληρώσει κατά ένα μέρος την γλώσσα Lander. Θα δείξουμε και άλλα παραδείγματα σε επόμενες διαλέξεις πιο αναλυτικά. Να δούμε τώρα την ανάπτυξη προγράμματος σε λίστα εντολών. Το πρόγραμμα αποτελείται γενικά από μία σειρά εντολών. Κάθε εντολή αποτελεί μία γραμμή προγράμματος. Οι εντολές κατανέμονται σε ομάδες εντολών. Κάθε ομάδα εντολών αντιστοιχεί σε μία λογική πύλη ή αλλιώς ένα κλάδο του ηλεκτρολογικού κυκλώματος αυτοματισμού. Εδώ βλέπετε την οθόνη σας, την δεικτική μορφή προγράμματος σε STL. Εδώ μάλλον θα το δείτε καλύτερα. Εδώ βλέπετε πώς είναι η μορφή της εντολής στην STL. Κάθε εντολή του προγράμματος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος καθορίζει την ενέργεια την οποία θα εκτελέσει το PLC,
δηλαδή καθορίζει την ίδια την εντελή, ενώ το δεύτερο μέρος καθορίζει την παράμετρο, δηλαδή καθορίζει σε ποια είσοδο, έξοδο, βοηθητική μνήμη κτλ. Αναφέρεται η ενέργεια της εντολής. Εδώ είναι η εντολή load και εδώ αναφέρεται στην είσοδο Y01. Το πρόγραμμα σε γλώσσα εντολών αποτελείται από μια σειρά εντολών. Κάθε εντολή, λοιπόν, όπως είπαμε, αποτελεί μια γραμμή προγράμματος. Οι εντολές κατανέμονται σε ομάδες εντολών και κάθε ομάδα εντολών αντιστοιχεί σε μια λογική πύλη. Όπως είπαμε, κάθε εντολή από δύο μέρη αποτελείται. Το πρώτο μέρος καθορίζει την ενέργεια την οποία θα εκτελέσει το PLC και το δεύτερο την παράμετρο. Εδώ βλέπουμε μερικές από τις βασικές εντολές του STL, όπως είναι η load, η ISON, η end, η OR, η NOT, η SET και η RESET. Να εξηγήσουμε καταρχάς την εντολή load. Το πρόγραμμα το οποίο αντιστοιχεί σε μία πύλη λογικού κυκλώματος ξεκινά με την εντολή load, φόρτωσε. Το PLC με την εντολή load διαβάζει τη λογική κατάσταση 0 ή 1, δηλαδή μια εισόδου, εξόδου, βοηθητικής μνήμης, χρονικού κτλ. Και τη φορτώνει σε ένα κατοχωρητή, δηλαδή σε μια ειδική θέση μνήμης, ο οποίος εμείς θα το ονομάζουμε κατοχωρητή λογικού αποτελέσματος. Η εντολή L μπορεί να αναφέρεται σε εισόδους, εξόδους, βοηθητικές μνήμες, χρονικά, π.χ. LJ01, LQ02, LMI01 και ούτω καθεξής. Πρέπει να τονίσουμε μία μικρή διαφοροποίηση που υπάρχει στα PLC, στη MATIC, S7300 και S7400, γιατί στον προγραμματισμό αυτών των PLC δεν χρησιμοποιείται η εντολή L, αλλά στη θέση της υπάρχει η εντολή A ή O, ανάλογα με το είδος της συνδεσμολογίας που προγραμματίζεται. Αυτά θα τα δούμε σε μελλοντικά παραδείγματα. Προχωράμε με την εντολή ISON. Το πρόγραμμα το οποίο αντιστοιχεί σε μία πύλη λογικού κυκλώματος καταλήγει πάντα με την εντολή ISON. Η εντολή αυτή αναφέρεται σε εξόδους και βοηθητικές μνήμες. Το PLC δηλαδή με την εντολή ISON μεταφέρει στις εξόδους ή στις βοηθητικές μνήμες το περιεχόμενο του καταχωρητή λογικού αποτελέσματος. Για παράδειγμα, ISON Q 1,2 ή ISON MI 01. Στο διάγραμμα, στη διαφάνειά μας βλέπουμε πώς ακριβώς δουλεύει η εντολή ISON. Προχωράμε με την εντολή END. Η εντολή END υπαγορεύει στο PLC να εκτελέσει τη λογική πράξη END. Η εντολή END αναφέρεται σε εισόδους, εξόδους, βοηθητικές μνήμες, χρονικά και άλλα. Η λογική πράξη γίνεται μεταξύ της λογικής κατάστασης της εισόδου, εξόδου, βοηθητικής μνήμης και άλλα, το οποίο αναφέρεται στην εντολή και το περιεχομένου του καταχωρητή αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιστρέφει στο καταχωρητή αποτελέσματος. Προσέξτε το σχήμα στη διαφάνειά σας, το οποίο αποδίδει πολύ καλά τον τρόπο που το PLC εκτελεί τη λογική πράξη END. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα σε STL με την πύλη END. Εδώ βλέπουμε τον κώδικα, έτσι, αυτή είναι η λογική πύλη, δύο εισόδου, μιας εξόδου, το ηλεκτρολογικό διάγραμμα, ο κώδικας σε STL, να εξηγήσουμε λίγο το πρόγραμμα. Στην πρώτη γραμμή του προγράμματος, η εντολή load φέρει στο καταχωρητή αποτελέσματος τη λογική κατάσταση της εισόδου Y01. Η γραμμή 2 σημαίνει το εξής, ότι η εντολή END εκτελεί τη λογική πράξη μεταξύ της λογικής κατάστασης της εισόδου Y02 και του περιεχομένου του καταχωρητή αποτελέσματος, δηλαδή της λογικής κατάστασης της εισόδου Y01. Και το λογικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε πριν, επιστρέφει στο καταχωρητή αποτελέσματος. Και τέλος, η γραμμή 3, που βλέπετε εδώ, οδηγεί το περιεχόμενο του καταχωρητή αποτελέσματος, που είναι το λογικό αποτέλεσμα της πράξης END, στην έξοδο Q01. Δηλαδή, στο πρόγραμμα αυτό που αντιστοιχεί σε μία πύλη, διακρίνουμε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελούν όλες οι εντολές πριν την εντολή ISON. Αυτές οι εντολές θέτουν τις προϋποθέσεις, τις ερωτήσεις. Το δεύτερο μέρος αποτελεί η εντολή ISON. Η εντολή αυτή δίνει το αποτέλεσμα, τη διέγερση. Επομένως, το πρόγραμμα διαβάζεται ως εξής. Εάν Y01 είναι 1 και Y02 είναι 1, τότε το Q01 είναι 1.
Εδώ βλέπουμε την εντολή OR σε διάγραμμα STL. Η εντολή OR υπαγορεύει στο PLC να εκτελέσει τη λογική πράξη OR. Η εντολή OR αναφέρεται σε εισόδους, εξόδους, χρονικά, βοηθητικές μνήμες και άλλα και εκτελείται με ανάλογο τρόπο με αυτό που εκτελείται η εντολή END. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της εντολής OND. Δηλαδή, εδώ μεταφέρεται το Y01, ακριβώς το περιεχόμενό του, και γίνεται η πράξη OR με τη Y02 και τη Y03, που σημαίνει εάν το Y01 και το Y03 και το Y03 είναι 1, τότε η έξοδος Q01 είναι 1. Εδώ είναι ο πίνακας ηλιθείας μιας πύλης OR τριών εισόδων. Να δούμε και την εντολή XOR, όπως βλέπετε εδώ. Η εντολή XOR υπαγορεύει στο PLC να εκτελέσει τη λογική πράξη XOR. Εκτελείται κατά ανάλογο τρόπο με αυτόν που εκτελούνται οι εντολές SER και OR, αλλά να υποθυμίσουμε ότι η λογική πύλη XOR αποτελεί ένα σύνθετο λογικό κύκλωμα και όχι μια βασική πύλη. Εδώ είναι η XOR και εδώ είναι ο πίνακας ηλιθείας. Βλέπουμε πότε έχει έξοδο 1 η εντολή XOR. Και εδώ είναι το πρόγραμμα σε εντολή σε γλώσσα STL. Για να συνεχίσουμε λίγο για την εντολή NOT. Η εντολή NOT δεν είναι ανεξάρτητη λογική εντολή, όπως η END OR και η XOR. Η εντολή NOT δηλαδή, είναι συμπλήρωμα όλων των εντολών που είδαμε προηγουμένως και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε όχι μία εντολή NOT, αλλά 5 εντολές. Όπως φαίνεται εδώ, είναι η LOAD NOT, η END NOT, η OR NOT, η XOR NOT και η NOT. Εδώ υπάρχουν μερικά παραδείγματα με την εντολή NOT. Κοιτάξτε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο προκύπτει από αυτό τη δεσμολογία. Εδώ, επειδή υπάρχει άρνηση στη Y01, βάζουμε LNY01, δηλαδή LOAD NOT. Η πύλη είναι OR, άρα OR Y02, OR NOT Y03, ίσον NOT το Q01, όπως βλέπετε εδώ. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα, δηλαδή load not το μη 01, end είναι η πύλη end, end μη 02, τότε αυτό μας δίνει την έξοδο Q01. Όπου βλέπετε μη εδώ είναι οι βοηθητικές μνήμες και όπου βλέπετε K1α, K2α συμβολίζουμε βοηθητικούς ηλεκτρονόμους. Να πούμε μερικά για τη στοιχεία συμβολισμών των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων αυτοματισμού με τους συμβολισμούς στο PLC. Ήδη έχουμε δει ότι στα PLC έχουμε διακρίνουμε τις εισόδους όπου δίνουμε ονομασίες Y00, Y01 κτλ. Τις βοηθητικές μνήμες που ονομάζουμε Μη00, Μη01, Μη02. Τις εξόδους Q00, Q01. Επίσης υπάρχουν οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούμε στα ηλεκτρολογικά κυκλώματα αυτοματισμού, όπως είναι S1, S2 για διακόπτες, μπουτών και αισθητήρες, K1μη, K2μη για ηλεκτρονόμους ισχύως, K1α και ούτω καθεξής για βοηθητικούς ηλεκτρονόμους και ούτω καθεξής. Εδώ, στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, όταν αφαιρόμαστε σε κυκλώματα ηλεκτρολογικά αυτοματισμού, θα υπάρχουν και οι ονομασίες των αντίστοιχων στοιχείων του PLC. Να υπενθυμίσουμε ότι οι διακόπτες, τα μπουτών και οι αισθητήρες είναι είσοδοι σε ένα PLC, οι ηλεκτρονόμοι ισχύως είναι έξοδοι του PLC και οι βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι είναι βοηθητικές μνήμες του PLC. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα απλό παράδειγμα που είδαμε και προηγουμένως, που φαίνεται η λειτουργία NOT. Αυτό το εξηγήσαμε και προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε την STL για τα S7300 και S7400 PLC της Siemens. Εδώ βλέπουμε την λογική με ρελέ και εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα σε statement list. Αντί για L υπάρχει το A, όπως είπαμε προηγουμένως. Πώς διαβάζουμε το πρόγραμμα αυτό? Αν το Y00 και το Mi10, συγγνώμη, με συγχωρείτε, εδώ ήμασταν. Αν το Y00 και το Mi10 είναι 1 ή το Y02 και το Mi03 είναι 1 ή το Mi10 είναι 1, τότε η Q40 ενεργοποιείται. Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα μετατροπής λογικού κυκλώματος σε STL. Βλέπουμε λοιπόν το λογικό μας κύκλωμα. Υπάρχουν δύο πύλες SEND και μία πύλη OR.
και θέλουμε να το αποτυπώσουμε αυτό σε STL. Εδώ είναι το πρόγραμμα σε STL. Αν το διαβάσουμε λιγάκι, αυτό σημαίνει φορτώνει load το J01, end J02, τότε αυτό πηγαίνει σε μία βοηθητική στο MI01, εδώ το δούμε, εδώ, μία βοηθητική μνήμη, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Το J04 και το J05 κατακορούνται στο MI02. Η άρνηση του MI01, να το δούμε λίγο αυτό, εδώ, το βλέπουμε, να το, εδώ, ή το J03 κατακορούνται στο MI03, να το δούμε, ή αυτή είναι μια πύλη E, δίνουν το αποτέλεσμα MI03 και μετά η άρνηση του MI03 ή το αποτέλεσμα του END αυτό το δύο εισόδων, του MI02 δηλαδή, μας δίνει το Q01. Έτσι βλέπουμε το πρόγραμμα σε STL. Είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς τον κώδικα από λογικό διάγραμμα σε STL. Άλλο ένα παράδειγμα, εδώ είναι το λογικό κύκλωμα και εδώ είναι το STL πρόγραμμα. Εδώ είναι μία πύλη XOR και γράφουμε λοιπόν, χρησιμοποιούμε την εντολή XOR της STL, οπότε κάνουμε τα J01 και τα J02 την πράξη XOR μεταξύ τους και μας δίνουν σε άρνηση το Q02. Εδώ, κοιτάξτε την άρνηση. Επίσης, η άρνηση της Q02, εδώ το βλέπετε, και η άρνηση της J03, σε OR αυτά, OR, όχι και, OR, NOT J03, εδώ, με συγχωρείτε, είναι μια πύλη E αυτή, μας δίνουν το MI01. Και τέλος, η Q01, όπως βλέπετε, εδώ θα προκύψει από το END αυτών των τριών εισόδων. Έτσι, εδώ είναι αυτό το κομμάτι του κώδικα. Πώς μετατρέπουμε τώρα ένα σχέδιο αυτοματισμού σε STL. Εδώ βλέπουμε το σχέδιο αυτοματισμού. Είναι εύκολο αν καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει. Έτσι, αυτοί είναι normally open διακόπτες. Αυτός είναι normally closed και αυτός είναι normally closed. Εδώ έχουμε γράψει τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Έχουμε εισόδους J01, J02, J03, J04. Έχουμε τα βοηθητικά μας που βλέπουμε εδώ, την έξοδό μας. Οπότε μπορούμε εύκολα να γράψουμε το σχέδιο αυτοματισμού σε STL. Εδώ μετατρέπουμε ένα πίνακα αληθείας σε STL. Εδώ είναι ο πίνακας αλήθειας. Έχουμε τρεις εισόδους, α, β, σ, τι έχουμε ονομάσει J1, J2 και J3 και αυτή είναι η έξοδος ω1. Εδώ βλέπουμε πότε η ω1 είναι 1. Έχουμε τρεις περιπτώσεις να είναι 1. Όταν το α, β και σ είναι 0. Ή όταν το β είναι 1 και το α και σ είναι 0. Ή όταν το α είναι 0 και τα β και τα σ είναι 1. Αυτά. Γράφουμε λοιπόν τη λογική εξίσωση. Η ω1 είναι α not και β not και σ not ή α not και β και σ not ή α not και β και σ. Απλοποιούμε την εξίσωση και από εδώ προκύπτει το λογικό διάγραμμα. Έχουμε θέσει σαν το α σαν J1, το β σαν J2, το σ σαν J3 και έχουμε γράψει λοιπόν το πρόγραμμα σε STL. Αλλά δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Έχουμε την περίπτωση του ελέγχου μιας μεταφορικής ταινίας. Σε αυτή την περίπτωση είναι δύο διακόπτες, δύο push button διακόπτες στην αρχή της μεταφορικής ταινίας. Το S1 είναι για το start και το S2 για το stop. Εδώ το βλέπετε. Επίσης υπάρχουν άλλοι δύο push button switches στο τέλος, το S3 και το S4, για το start και για το stop αντίστοιχα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ή να σταματήσουμε το μεταφορική ταινία από οποιοδήποτε σημείο, δηλαδή από την αρχή ή από το τέλος, αριστερά ή δεξιά. Επίσης υπάρχει ένα αισθητήριο, το S5, που σταματάει τη μεταφορική ταινία όταν ένα τεμάχιο φτάσει στο τέλος. Θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα σε ladder. Τι κάνουμε λοιπόν, δίνουμε τις διευθύνσεις για τα μπουτόν start και stop, όπως βλέπετε, για το sensor και για τον κινητήρα.
Και θα γράψουμε το πρόγραμμά μας τώρα, εδώ είναι, σε statement list. Εδώ λοιπόν, καταρχάς, τι λέει το πρόγραμμα αυτό. Ότι αν πιέσουμε οποιοδήποτε start switch, ο κινητήρας γίνεται on. Ποιο start switch, ή το J11 ή το J13. Να το ελέγξουμε αυτό. J11 είναι το start button. Και το J13 και αυτό είναι ένα start button. Αυτό λέει και η αρχή του προγράμματός μας. Και τι γίνεται τότε λοιπόν, γίνεται set, γίνεται on ο κινητήρας Q40. Επίσης, στο δεύτερο μέρος του προγράμματος λέει ότι αν πιέσουμε οποιοδήποτε stop switch ή αν ανοίξουμε την normal closed επαφή, στο τέλος της ταινίας ο κινητήρας γίνεται off. Να το δούμε αυτό. J12, J14 ή J15 γίνει not, δηλαδή ακριβώς J15 είναι το αισθητήριο. Να το δούμε λιγάκι. Εδώ, με συγχωρείτε. Το J15 δεν θέλουμε να είναι ενεργοποιημένο, οπότε μιλάμε για το J12, το J14 και not το J15. Αυτό λέει και εδώ ο κώδικας. Τότε γίνεται reset, σταματάει λοιπόν ο κινητήρας. Με συγχωρείτε για τον μπρος και πίσω. Προχωράμε να δούμε πώς γίνεται τώρα ανίχνευση κατεύθυνσης μεταφορικής ταινίας. Εδώ, στο σχήμα που βλέπετε, υπάρχει μια μεταφορική ταινία, η οποία ελέγχεται από δύο φωτοελεκτρικά εμπόδια, τα πιε1 και πιε2, τα οποία αυτά ανιχνεύουν τη διεύθυνση όπου ένα πακέτο μετακινείται πάνω στη ζώνη, αν πάει δεξιά ή αριστερά. Κάθε φωτοελεκτρικό εμπόδιο συμπεριφέρεται σαν μια normal open επαφή. Τι είναι τώρα τα φωτοελεκτρικά αυτά εμπόδια, οι συσκευές? Αυτές χρησιμοποιούν ένα σύστημα από πηγές φωτός που μπορούν να διακόπτουν την κύκλο λειτουργίας μιας μηχανής. Είναι γνωστά επίσης σαν κουρτίνες φωτός. Εάν διακοπεί αυτή η κουρτίνα φωτός κάπου, τότε σταματάει αμέσως η μηχανή. Εδώ βλέπουμε πώς περίπου είναι αυτά τα φωτοελεκτρικά εμπόδια. Εδώ βλέπουμε. Εδώ. Και εδώ. Εδώ βάζουμε λοιπόν, θέτουμε τα δύο εμπόδια σαν J00 και J01. Θεωρούμε ότι το Q40 είναι η ένδειξη κίνηση προς τα δεξιά, με το Q41 προς τα αριστερά και χρησιμοποιούμε και δύο memory bits, το M00 και το M01. Εδώ λοιπόν είναι ο κώδικας μας, αν τον δείτε. Υπάρχουν τρία μέρη στα οποία χωρίζεται ο κώδικας. Να δούμε τι λέει το πρώτο μέρος. Εδώ είναι το πρώτο μέρος, τις τέσσερις συντελές αυτές. Λέει το εξής: εάν κάποια μια μετάβαση του σήματος κατάστασης από 0 σε 1 στην είσοδο J00 και την ίδια χρονική στιγμή του σήματος κατάστασης στην είσοδο J01 είναι 0, τότε το πακέτο μετακινείται αριστερά. Εάν τώρα υπάρχει μια μετάβαση κατάστασης στο σήμα εισόδου από 0 σε 1 για το J01 και στην ίδια χρονική στιγμή το σήμα της εισόδου J00 εάν είναι 0, τότε το πακέτο στην εδώ είμαστε. Ναι. Τότε το πακέτο πάνω στην μεταφορική ταινία πηγαίνει αριστερά. Αν τώρα κάποιο από τα στοιχεία αυτά τα φωτοελεκτρικά διακοπούνε, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πακέτο μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Και το τρίτο μέρος του προγράμματος, εάν δεν υπάρχει καμία διακοπή σε αυτά τα φωτοελεκτρικά στοιχεία, τότε σημαίνει δεν υπάρχει πακέτο μεταξύ πάνω στη μεταφορική ταινία και διακόπτονται οι ενδείξεις της διεύθυνσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Να δούμε μερικά παραδείγματα ακόμα για να κατανοήσουμε τη γλώσσα STL. Εδώ θέλουμε με το πάτημα του διακόπτη S1 να ανάβει η λιχνία εξόδου L1 και να παραμένει ανοιχτή. Επίσης θέλουμε η λιχνία να κλείσει όταν ο συνολικός χρόνος που διακόπτης είναι κλειστός να είναι 5 δευτερόλεπτα. Ανεξάρτητα να ανοίξουμε το διακόπτη για κάποια χρονικά διαστήματα πριν ο χρόνος συμπληρωθεί. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα να επαναληφθεί το πρόγραμμα όσες φορές επιθυμούμε. Έχουμε γράψει τον κώδικα σε STL και τώρα θα το εξηγήσω.
Στο πρόγραμμα αυτό, αν πατήσουμε το διακόπτη Y00, κάνουμε set την έξοδο Q00 με την εντολή, όπως βλέπετε, SQ00,1. Δηλαδή, ανάβουμε τη λιχνία. Όταν ανοίξουμε το διακόπτη, αρχίζει να μετράει ο timer με την εντολή TONER TAF5 συν 50 για 50 επί 100 μιλισεκόντ, δηλαδή 5 σεκόντ. Θα εξηγήσουμε σε λίγο το 100 μιλισεκόντ που λέμε. Εάν πριν συμπληρωθεί ο χρόνος ο διακόπτης ανοίξει, τότε το χρονικό κρατάει την τιμή που έχει εκείνη τη χρονική στιγμή μέχρι να ξανακλείσει, όπου και συνεχίζει τη μέτρηση από αυτή την τιμή μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα. Για να επαναλάβουμε τη μέτρηση, πρέπει να κάνουμε reset στο χρονικό με κάποιο διακόπτη που έχουμε ορίσει. Αυτό το reset το κάνουμε με την εντολή R-TAF5,1. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει το χρονικό Retentive on Delay Timer, που το έχουμε ήδη βέβαια εξηγήσει στην προηγούμενη διάλεξη. Υπάρχουν διάφορες χρονικές στιγμές που μπορεί να πάρει ο TONAR. Δηλαδή, η εντολή TONAR TAF010 δηλώνει ότι ο timer TONAR μετράει για 10 επί 1 μιλισέκοντ, δηλαδή για 10 μιλισέκοντ. Η εντολή TONAR TAF340 δείχνει ότι μετράει για 40 επί 10 μιλισέκοντ, δηλαδή για 0,4 δευτερόλεπτα. Και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε βάλει την TONAR TAF550. Εδώ το TAF5 σημαίνει ότι μετράει για 5 επί 100 μιλισέκοντ. Έτσι, γι' αυτό βγήκε ο χρόνος που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Για 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή, 50 επί 100 μιλισέκοντ. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ θέλουμε με το πάτημα του διακόπτη S1 να ανάβει η λιχνία εξόδου L1 για να παραμένει ανοιχτή. Όταν κλείσουμε το διακόπτη, θέλουμε η λιχνία να κλείσει μετά από 5 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απλό STL πρόγραμμα. Να εξηγήσουμε λίγο τη λειτουργία του. Στο πρόγραμμα αυτό, πατώντας το διακόπτη Y00, κάνουμε set στην έξοδο Q00 με την εντολή SQ00,1, δηλαδή ανάβουμε τη λιχνία. Όταν ανοίξουμε το διακόπτη, αρχίζει να μετράει ο timer με την εντολή που βλέπετε, off delay timer, δηλαδή την TAF off, TAF 33,500, για 500 επί 10 μιλισεκόντ, δηλαδή για 5 δευτερόλεπτα. Όταν φτάσει στην τιμή αυτή, γίνεται reset στην έξοδο με την εντολή που βλέπετε R-Q00,1. Ο off delay timer μπορεί να πάρει διάφορες χρονικές στιγμές. Αν βάλουμε συν 20, τον TAF 32 με το συν 20, σημαίνει ότι το timer on, για παράδειγμα, μετράει για 20 επί 1 μιλισέκοντ για 20 μιλισέκοντ. Και αν βάλουμε τον TAF off, τον off delay timer 35 με το συν 30, δηλώνει ότι ο timer τον μετράει για 30 επί 10 μιλισέκοντ, δηλαδή για 0,3 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα που μπορείτε να μελετήσετε, όπου έχουμε μια διαδικασία ελέγχου και θέλουμε να, όταν περάσουν 5 αυτοκίνητα από την είσοδο του πάρκινγκ, να λάβει μια λιχνία η οποία θα φωτοβολεί για 3 δευτερόλεπτα και η διαδικασία να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Βλέπετε τον κώδικα σε STL. Να συνεχίσουμε τώρα. Πιστεύω ότι είπαμε αρκετά για το Statement List Language. Να δούμε τώρα την ανάπτυξη προγράμματος σε Function Block Diagram. Είναι η τρίτη γλώσσα η οποία χρησιμοποιεί και αυτή γραφικά, αλλά αντί του ηλεκτρολογικού σχεδίου του αυτοματισμού, χρησιμοποιεί το αντίστοιχο λογικό. Είναι η νεότερη αυτή η γλώσσα και δεν χρησιμοποιείται από όλες τις εταιρείες. Εδώ φαίνεται το περιβάλλον της Function Block Diagram. Εδώ φαίνονται μερικά Function Blocks. Εδώ είναι η End Function. Είναι μία End τριών εισόδων. Η OR Function, η NAND Function. Δηλαδή, στην ουσία είναι μία End με μία AND στο τέλος. Η XOR Function, η NOR Function και η XOR πάλι Function με άλλο τρόπο γραφής. Εδώ, σε αυτή τη άλλο τρόπο γραφής εννοώ ότι η Β μπαίνει με άρνηση και διάφορους άλλους συνδυασμούς. Να δούμε τώρα μία OR πύλη
σε ladder και σε function block diagram πώς ακριβώς απεικονίζονται. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε σχεδιάσει το ladder διάγραμμα, είναι μία OR, δύο εισόδων και μία εξόδου. Εδώ χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη πύλη που είπαμε προηγουμένως με τις δύο εισόδους και την έξοδο Q. Και εδώ είναι στη Siemens η απεικόνιση μίας end, δηλαδή J00 και J01 NOT μας κάνει την, Q0, την Q20. Εδώ φαίνεται η άρνηση της J01 πώς απεικονίζεται και εδώ είναι το ίσον στην έξοδο Q02 με την Siemens. Άλλο παράδειγμα, ισοδυναμίας ladder με functional block διαγράμματα. Εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια ανατροφοδότηση της εξόδου στην είσοδο μιας πύλης OR. Αυτή η πύλη OR λοιπόν δέχεται δύο εισόδους, την α και την έξοδο, εδώ φαίνεται και εδώ πέρα, και με μια πύλη end γίνεται το end του αποτελέσματος με την είσοδο β, για να μας βγάλει την έξοδο Q. Εδώ δίνουμε ένα παράδειγμα μετατροπής ladder διαγράμματος σε function block diagram. Εδώ δίνεται λοιπόν το ladder. Έχουμε τρεις εξόδους, Q01, Q02 και Q03. Βλέπουμε πώς δουλεύει αυτό και μπορούμε εύκολα να το αποτυπώσουμε σε ένα διάγραμμα ladder. Αν το μελετήσετε θα δείτε τι απλό που είναι να φτιαχτεί. Μην ξεχνάμε ότι οι αρνήσεις μπαίνουν με κυκλάκια πριν από τα λογικά blocks τα οποία χρησιμοποιούμε. Άλλο ένα παράδειγμα, όπου χρησιμοποιούμε ένα SR flip-flop εδώ, σε ladder διάγραμμα. Θα μετατρέψουμε λοιπόν αυτό το διάγραμμα σε FBD. Βλέπουμε λοιπόν το SR που δέχεται δύο εισόδους, το J02 και το αποτέλεσμα τη OR μεταξύ J01 όχι και J03. Για να το δούμε λιγάκι. Πράγματι, η J02 και το αποτέλεσμα αυτής της OR μεταξύ J03 και J01 όχι. Να δούμε πάλι το παράδειγμα του ελέγχου μεταφορικής ταινίας που είπαμε και προηγουμένως. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα σε FBD. Έχουμε φτιάξει στην ουσία δύο networks. Το ένα μας λέει ότι οποιοδήποτε διακόπτη να πιέσουμε, το μοτέρ γίνεται on, γίνεται set. Το Q40 έχουμε βάλει το μοτέρ, όπως βλέπετε. Όποια και να πατήσουμε λοιπόν από το J11 και J13 που είναι start switches, γίνεται on. Τώρα, όποιο και να πατήσουμε από τα J12 και J14 ή το J15 not, τότε το Q40 γίνεται reset. Το J15, μην ξεχνάμε, είναι ο sensor, ένα αισθητήριο το οποίο ανοιχνεύει αν έχει φτάσει το τέλος κάποιο πακέτο. Και τελειώνουμε με το παράδειγμα ανίχνευσης κατεύθυνση μεταφορικής ταινίας που είπαμε προηγουμένως με τα δύο φωτοελεκτρικά εμπόδια. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει τον κώδικα σε FBD. Είναι αντίστοιχος της λειτουργίας με το STL που είχαμε προεγράψει προηγουμένως και λέει το εξής. Στο network 1, υπάρχουν τρία networks όπως βλέπετε, στο 1, αν υπάρχει κάποια μετάβαση στο σήμα κατάστασης από 0 σε 1, για το J00 εννοώ, και στο ίδιο χρονικό διάστημα στο J01, αν αυτό όμως είναι 0, τότε το πακέτο στη μεταφορική ταινία κινείται δεξιά, γίνεται set το Q41. Στο δεύτερο δίκτυο, αν υπάρχει κάποια μετάβαση στο σήμα κατάστασης από 0 σε 1, στο είσοδο 01 και επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα το σήμα κατάστασης στην είσοδο J00 είναι 0, τότε, με συγχωρείτε, προς τα αριστερά ήταν το προηγούμενο, τότε το πακέτο στην μεταφορική ταινία κινείται δεξιά. Και το τελευταίο network, εάν ένα από τα φωτοελεκτρικά εμπόδια έχει διακοπεί, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πακέτο μεταξύ τους. Και τότε
The direction pointers are off. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι γίνεται reset τα Q0, το Q40 και τα Q41. Τέλειωσε και η τρίτη διάλεξή μας. Ελπίζω να καταλάβατε αρκετά για τις τρεις γλώσσες προγραμματισμού των PLC. Θα συνεχίσουμε με άλλες διαλέξεις που θα κάνουμε πιο εξειδικευμένα προγράμματα για να είναι καλύτερη η εμπειρία σας πάνω στα PLC. Ευχαριστώ πολύ.